Και τώρα, κυρίες και κύριοι, με έναν βαθύ αναστεναγμό πάμε να δούμε τα γεωπολιτικά και ποια είναι τα επικρατέστερα σενάρια για την απάντηση του Ισραήλ έναντι του Ιράν. Είναι μια μέρα που επίσης έχει πάρα πολύ αγωνία σε όλο τον πλανήτη. Θα μας βοηθήσει ο Αθανάσιος Παπανικολάου, αντιπτέραχος εναποστρατεία. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπανικολάου. Καλημέρα, κυρία Σμιλίδου. Καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό και με τη βοήθειά σας θα θέλαμε λίγο να απλοποιήσουμε τα ενδεχόμενα. Διαβάζουμε για 4 πιθανά σενάρια. Με την δική σας οπτική, ποιες είναι οι επιλογές του Ισραήλ για απάντηση στο Ιράν? Κοιτάξτε, φαίνεται να υπάρχει μια διχογνωμία με την υπερδύναμη για το ποιος θα είναι ο στόχος. Η επιθυμία βέβαια και της Αμερικής και του Ισραήλ θα ήταν να χτυπηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, διότι αυτό είναι ο στόχος όλων των προηγούμενων ετών. Όμως, είτε διότι διστάζουν οι ΗΠΑ λόγω της προεκλογικής περίοδου και λόγω της καταστάσεως που έχει διαμορφωθεί, οποία φαίνεται ότι είναι μια επίπτωση για το Δημοκρατικό Κόμμα, έτσι τουλάχιστον υπάρχουν οι τελευταίες εκτιμήσεις, είτε λοιπόν για αυτό το λόγο, είτε γιατί έχουν αναγνωρίσει ότι το Ιράν είναι μια υπολογίσιμη στρατιωτικά δύναμη και υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης, σαφώς και πρέπει να λάβουμε υπόψη και την παγκόσμια κοινή γνώμη, η οποία από κάποιο σημείο και μετά στρέφεται και εναντίον του Ισραήλ με τα όσα έχει κάνει το τελευταίο διάστημα, οδηγούν προς στην περίπτωση να μην γίνει αυτό το πυρηνικό χτύπημα, εκτός και αν ο Νετανιάχου, από ό,τι φαίνεται, ο οποίος δεν υπολογίζει τον Biden, είτε γιατί είναι πολύ ισχυρό το λόμπι, είτε διότι ο Biden αποχωρεί από την πολιτική, κινηθεί από μόνος του για να κάνει αυτό το χτύπημα. Και έχουμε δει στο τελευταίο διάστημα ότι οτιδήποτε κάνει το Ισραήλ αναγκάζει την Αμερική, την ΗΠΑ να ακολουθούν. Είτε λοιπόν για αυτό το λόγο θα αυθαιρετήσει ο Νετανιάχου, μπορεί να το κάνει αυτό το χτύπημα, το οποίο δεν είναι το πιθανότερο, ή έχουν συνεννοηθεί οι υπερδύναμοι με το Ισραήλ στο να κάνουν χτυπήματα τέτοια που να επιφέρουν, να έχουν τα αποτελέσματα του οποίου θα είναι εις βάρος της οικονομίας του Ιράν, όπως για παράδειγμα πετρελοπαραγωγικές πηγές και σταθμοί, δηληστήρια κτλ. Ή να χτυπήσουν ακόμα και την αεράμινα της χώρας, που θα έχει σαν συνέπεια να στείλουν ένα μήνυμα προς όλους, αυτό που θέλει το Ισραήλ, εκτός των άλλων, ότι είναι ισχυρό και μπορεί να παρέμβει παντού, σε όλη τη Μέση Ανατολή, όπως το έχει πει ο κύριος Νετανιάχου και πρόσφατα μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι το έχει διαμηνήσει αυτό. Κύριε Παπανικολάου, θα σας κάνω μια απλοϊκή ερώτηση, αλλά πιστεύω ότι είναι στο μυαλό όσων μας παρακολουθούν. Το απευκταίο σενάριο να χτυπήσει το Ισραήλ τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τι μπορεί να σημαίνει για την ανθρωπότητα? Ενδεχομένως η ραδιενέργεια να απλωθεί και να έχει μια τεράστια καταστροφή σε όλη την περιοχή. Δεν μπορεί κανείς να το υπολογίσει αυτό. Προκειμένου να καταστρέψουν το Ιράν, να καταστρέψουν το πρόγραμμα του Ιράν, υπάρχει κίνδυνος και να καταστραφεί μια ολόκληρη περιοχή. Επίσης, το χτύπημα αυτό καθ' αυτό μπορεί να ξεσηκώσει τις υπόλοιπες χώρες, όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία και δυνάμεις οι οποίες περιμένουν, διότι θα το θεωρήσουν προκλητικό. Ξέρετε, αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή είναι πρωτόγνωρα, είχαν συμβεί ξανά στο παρελθόν, αλλά στην έκταση που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει ποτέ. Και επίσης την αυθαιρεσία που υπάρχει από μέρος του Νετανιάχου δεν την έχουμε συναντήσει ποτέ στην ιστορία αυτών των πολέμων. Άρα κάποια στιγμή μπορεί να αντιδράσουν και οι άλλες μεγάλες δυνάμεις, αλλά ενδεχομένως να αντιδράσουν και οι άλλες αραβικές χώρες. Ενδεχομένως αυτά να φοβάται η υπερδύναμη, η οποία σε αυτή τη φάση δείχνει μία αδυναμία να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Μας δώσατε λοιπόν το δύσκολο σενάριο χτυπήματος σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Πάμε στο δεύτερο, επίσης δύσκολο σενάριο, να χτυπηθούν πετρελαιοπαραγωγικά σημεία. Αυτό επίσης ενέχει πολύ μεγάλη αγωνία για τον πληθωρισμό στις δυτικές χώρες και για το πώς θα εξελιχθεί η τιμή στο καύσιμο, στο πετρέλαιο. Σαφέστατα, θα έχει άμεσες επιπτώσεις. Εδώ μόνο με τα χτυπήματα, πυραυλικά χτυπήματα και την εισβολή στο Λίβανο υπήρχαν διαφοροποιήσεις στις τιμές. Πρέπει να ξέρουμε ότι το Ιράν είναι μια μεγάλη
πετρελαιοπαραγωγική χώρα, η τρίτη στον κόσμο, και σε αυτήν, σε ένα μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό στηρίζεται και η Κίνα. Άρα χτύπημα σε εγκαταστάσεις πετρελαϊκές του Ιράν έχουν και άμεση επίπτωση στη, το τι συμβαίνει στην Κίνα. Αντιλαμβάνεστε, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και σε αυτή την περίπτωση, και στη μία περίπτωση και στην άλλη, θα έχουμε σαφώς μια αντίδραση από το Ιράν, διότι απεδείχθη ότι το Ιράν μπορεί μεν να είναι μακριά από το Ισραήλ, αλλά έχει τη δυνατότητα να το χτυπήσει και με πυροβολικά συστήματα, τους βαλιστικούς πυράβλους που είναι πάρα πολύ ισχυρή αυτή η πύραυλη και είναι και δύσκολο να αναχαιριστούν. Επίσης, ένας συνεχής πόλεμος αυτού του ρυθμού που βλέπουμε, της έκτασης που βλέπουμε, δηλαδή το να στέλνει το Ιράν 100-150 πυράβλους κάθε φορά, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο απόθεμα των αμυντικών συστημάτων του Ισραήλ, το οποίο δεν είναι και τεράστιο. Εξάλλου πολεμάει και ένα χρόνο τώρα. Αντιλαμβάνεστε, αν δεν είχε την υποστήριξη της υπερδύναμης θα υπήρχε πρόβλημα. Όμως και το κόστος είναι τεράστιο και το απόθεμα είναι μικρό, που ενδεχομένως αυτό να του κοστίσει πάρα πολύ. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές καταστάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επίσης, το άλλο ερώτημα έχει να κάνει με την δυναμική της πολεμικής μηχανής των δύο χωρών, Ισραήλ-Ιράν. Κατά την δική σας κρίση, ποιος εκ των δύο υπερέχει? Σας είπα, υπάρχει πρόβλημα στην αεροπορία του Ιράν. Έχει πεπαλαιωμένα αεροσκάφη, δεν έχει αεροπορία δηλαδή ισχυρή. Εν αντιθέσει με το Ισραήλ που έχει μία από τις ισχυρότερες αεροπορίες στον κόσμο. Έχει υπερσύγχρονα όπλα τα οποία αφήνονται από αέρος, ενώ από τα αεροπλάνα το Ισραήλ. Όμως το Ιράν έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό πυραυλικό σύστημα και έχει και πάρα πολλές χιλιάδες από ό,τι υπολογίζουν. Πριν από δύο χρόνια οι βαλιστικοί πύραυλοι που υπήρχαν στην Ιράν υπολογίζονταν στους 3.000. Αντιλαμβάνεστε, πριν από δύο χρόνια, με τις καταστάσεις όπως έχουν δημιουργηθεί, είναι βέβαιο ότι το 3.000 έχει αυξηθεί. Οι βαλιστικοί πύραυλοι, μάλιστα οι τελευταίοι, οι Φατάχ 2, οι οποίοι έχουν μια ταχύτητα 13-15 Μαχ, 13-15 φορές παραπάνω την ταχύτητα του ήχου, συν ένα καινούριο σύστημα που μπαίνει στην κεφαλή και όταν εισέρχεται και πηγαίνει προς τον στόχο, του δίνει τη δυνατότητα να ελύσεται, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να καταστραφεί αυτός ο πύραυλος πηγαίνοντας προς τον στόχο. Άρα το Ιράν έχει μια τεράστια πυραυλική δύναμη, η οποία είναι υπολογίσιμη. Ενδεχομένως είναι και αυτός ένας λόγος που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θέλουν να χτυπηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα και θέλουν να κάνουν ένα χτύπημα στο Ιράν, το οποίο ουσιαστικά να είναι ανάλογο με αυτό το χτύπημα που υπήρξε από την πλευρά του Ιράν προς το Ισραήλ. Και έτσι να σταματήσει εκεί η υπόθεση, διότι δεν οδηγεί πουθενά. Μας αναφέρατε τα τρία πιθανά σενάρια και πιστεύετε ότι κάπου εκεί υπάρχουν και άλλα σενάρια στο τραπέζι? Κοιτάξτε, τα σενάρια είναι με ένα άλλο σενάριο που μας έχει συνηθίσει τώρα τελευταία το Ισραήλ, να βάλει σαν στόχο τους ηγέτες του Ιράν, διότι έχει αποδείξει ότι η Μοσάντ έχει παρισφρήσει εντός του Ιράν και μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ πιθανό αυτό το σενάριο. Ήδη γίνονται ενέργειες από τη μεριά του Ιράν προς αυτή την κατεύθυνση για να ξεκαθαρίσει το σίτι, τους κατασκόπους που υπάρχουν και έχουν εισχωρήσει μέσα στις τάξεις των αξιωματούχων. Αυτό λοιπόν είναι ένα σενάριο που δεν αποκλείεται να το δούμε. Το φοβόνται και αυτό. Αυτά είναι τα τρία πιθανότερα σενάρια. Τώρα, κύριε Παπανικολάου, επίσης απλό και το επόμενο ερώτημα. Εσείς που έχετε μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα ζητήματα, έχετε παρατηρήσει άλλη εποχή που να είχε έτσι τόσο έντονο την οσμή, τόσο έντονη την οσμή του πολέμου, και βλέπουμε ότι υπάρχει και μια γενική ανακατάταξη των δυνάμεων γεωπολιτικά και πάρα πολύ οργή, πάρα πολύ αλαζονία στους ηγέτες των χωρών που εμπλέκονται? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε ένα φαινόμενο που λέγεται Νετανιάχου, ο οποίος φαίνεται ότι κινείται ανεξέλεγκτα. Δεν είναι επιθυμία στις ΗΠΑ να προχωρήσουν προς μια τέτοια κατεύθυνση που έχει προχωρήσει ο Νετανιάχου. Εκμεταλλεύτηκε και εκμεταλλεύεται την προεκλογική περίοδο που υπάρχει στις ΗΠΑ και το ισχυρό λόμπι που υπάρχει, που και σε αυτό σίγουρα υπάρχουν διχογνωμίες. Κοιτάξτε, δεν είναι
καλό ούτε για το Ισραήλ, άσχετα αν φαίνεται ότι παροδικά νικά και στο Λίβανο, ισοπαίδωσε τη Γάζα, ας πούμε ότι θα χτυπήσει και το Ιράν. Αυτή η κατάσταση δεν θα σταματήσει ποτέ, θα συνεχίζει και θα διαιωνίζεται, διότι τα παιδιά των θυμάτων στη Γάζα και στο Λίβανο είναι εκείνα που μετά από 10-15 χρόνια ξανά θα πάρουν τα όπλα και ξανά αυτή η κατάσταση θα είναι. Αν δεν βρεθεί λύση η οποία να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, αυτό θα το βλέπουμε για πάντα ή θα το βλέπουν οι επόμενες γενιές. Ήδη έχουν περάσει 78 χρόνια, πόσα χρόνια, 80 χρόνια από τότε που απελευθερώθηκε το Ισραήλ και η ίδια κατάσταση είναι σήμερα. Κύριε Παπανικολάου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Νομίζω ότι θα τα πούμε πολύ σύντομα. Μας ξεπερνούν οι εξελίξεις στα γεωπολιτικά. Να είστε καλά.